Στο πείραμα αυτό θα δούμε πώς συμπεριφέρεται ένα αέριο το οποίο βρίσκεται σε δύο χώρους. Ο δεξιά χώρος έχει μία θερμενόμενη πλάκα που φαίνεται εδώ σαν κόκκινη γραμμή και ο αριστερά χώρος έχει μία ψυχρή πλάκα που φαίνεται σαν μπλε γραμμή. Το αέριο είναι διατομικό με χαλαρή σύνδεση μορίων. Η θερμή πλάκα μεταδίδει κινητική ενέργεια στα μόρια τα οποία με τη σειρά τους τα μεταδίδουν στη γειτονικά τους μόρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια να εισραίουν στον ψυχρό χώρο. Όταν όμως συγκρουστούν μόρια του ψυχρού χώρου με μόρια του θερμού χώρου, τα μόρια του θερμού χώρου έχοντας μεγαλύτερη ταχύτητα, αποθούν με μεγαλύτερες ταχύτητες προς τα αριστερά, προς τον ψυχρό χώρο, τα μόρια του ψυχρού χώρου. Παρατηρήστε ακόμα πως κάθε μόριο εκτελεί ταλάντωση κατά μήκο του άξονα του συγκρούεται με τα γειτονικά του μόρια συγκρούεται με τα τυχώματα του δοχείου και φυσικά το σημαντικότερο όλων παρατηρήστε ότι τελικά ο ψυχρός χώρος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα μορίων ενώ ο θερμός χώρος καταλήγει να έχει χαμηλή πυκνότητα μορίων. Κάθε μόριο που έρχεται σε επαφή με τη θερμή πλάκα προσλαμβάνει κινητική ενέργεια, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την ψυχρή πλάκα, όπου τα μόρια δεν προσλαμβάνουν κινητική ενέργεια.